Το έργο θα πω ότι εδώ είναι το αγαπημένο μου θέατρο. Ήρθα το 17 και κάθισα 3 μήνες με το Σμύρνη μου αγαπημένη και ήταν μία από τις ωραιότερες εμπειρίες της καριέρας μου, γιατί θεωρώ ότι επειδή και τα 2 έργα αυτά που έχω γράψει αφορούν πολύ στη Μακεδονία και στον κόσμο το προσφυγικό, ήταν τόσο... Δεν είναι θέμα της πρακτικής επιτυχίας, γιατί και στην Αθήνα είχε. Ήταν τόσο συγκινητικός ο κόσμος που δίνει άλλη ζεστασιά στην καρδιά του ηθοποιού. Το από Σμύρνη Σαλονίκη, λοιπόν, που δεν θέλω να μπερδεύετε με το Σμύρνη μου αγαπημένη, επειδή είναι τόσο γνωστό το Σμύρνη μου αγαπημένη λόγω της ταινίας, είναι η συνέχεια. Μια συνέχεια αυτόνομη, που μπορεί να το δει και κάποιος που δεν έχει δει το πρώτο μέρος. Είναι γραμμένο για την πόλη σας. Γιατί επέλεξα τη Θεσσαλονίκη, γιατί όταν αποφάσισα να γράψω το δεύτερο μέρος, μου είπαν από το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού που συνεργάζομαι, μα γιατί, μετά από μια τέτοια τεράστια επιτυχία και με ένα τέτοιο κορυφαίο γεγονός που ήταν η καταστροφή, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει συνέχεια. Εγώ όμως ήξερα το ενδιαφέρον που έχει συνέχεια, που δεν θα μπορούσε να είναι στην Αθήνα. Γιατί η Αθήνα του 23 ήταν μια πόλη που ήταν οι Αθηναίοι, οι περισσότεροι οι βασιλικοί εναντίον των προσφύγων και οι πρόσφυγες που τους βάλαν σε ορισμένες γειτονιές. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη και σιγά σιγά βλέπω ότι ξαναγίνεται και εύχομαι να ξαναγίνει γιατί αυτό της αξίζει. Από όπου είχαν περάσει όλοι οι στρατοί της Ευρώπης στη διάρκεια του Παγκόσμιου, που αν δεν υπήρχε η Θεσσαλονίκη δεν θα είχε κερδιθεί ο πρώτος Παγκόσμιος, γιατί δεν θα είχαν φτάσει ποτέ οι στρατοί του στην Κωνσταντινούπολη, και ήταν ένα καζάνι που έβραζε, γιατί ήταν οι ντόπιοι λίγοι. Οι πρόσφυγες που ήρθαν, Πόντιοι, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, και η ακμάζουσα κοινωνία των Εβραίων. Άρα ο στόχος μου ήταν να γράψω για αυτή την πόλη που παριστάνουμε ότι την ξέρουμε, αλλά δεν την ξέρουμε, που έχει μια τεράστια ιστορία και που κατά τη γνώμη μου είναι καιρός να βγει στην επιφάνεια η αληθινή της ιστορία.